το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να απεμβολεί τα δικαιώματά του. Και είναι μια κορυφαία εκδήλωση η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και, και ο προϋπολογισμός. Όποια στιγμή και αν έρχεται στο όργανο αυτό. Βέβαια, αυτό το τεχνικό πρόγραμμα κατανοώ πλήρως ότι δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να δώσει ένα στίγμα πρώτα του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Είναι αναμφίβολα ένα πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί ένα δίμηνο, τρίμηνο, μια Δημοτική Αρχή η οποία έχει πλέον αποχωρήσει. Αλλά είναι έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι κατανοητό. Και θέλω επίσης να πω και κάτι άλλο. Δεν νιώθω ότι επειδή θα ψηφίσουμε εμείς ως παράταξη και εγώ προσωπικά το τεχνικό πρόγραμμα ότι εξυπηρετώ κανέναν εργολάβο. Ούτε με ενδιαφέρουν οι εργολάβοι τι είναι, ούτε με νοιάζουν τι κάνουν. Εξυπηρετώ τα έργα, εξυπηρετώ το Δήμο, εξυπηρετώ την πόλη, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια δύσκολη συγκυρία και αναφέρθηκε με τον συνάδελφο ελαίου του μεταναστευτικού. Και την επόμενη φορά πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή θα φέρει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει και την παράμετρο αυτή μέσα. Αξιολογημένη και πώς μπορούν να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Και ειλικρινά εκπλήσω όταν ακούω κάποια πράγματα. Θέλω να σας πω, συνάδελφε, το σφαγείο του Σκοπέλου που λέτε δεν ανοίξει το Δήμο, ανοίξει την ΑΔΕΛ. Η ΑΔΕΛ είναι η αναπτυξιακή εταιρεία και είναι εντελώς άλλο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Είναι εντελώς άλλο πράγμα. Η περιουσία του Δήμου ανήκει εκεί. Και αυτό δεν το λέω γιατί έχω να κάνω κάτι με εσάς, αλλά επειδή πρέπει κάποια στιγμή μέσα στα όργανα να λέμε και πράγματα τα οποία να είναι εφικτά και να γίνονται. Δηλαδή, δεν πρέπει, συνάδελφοι, να δούμε το δίμηνο, τρίμηνο, να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Πρέπει να μην κάνουν τεχνικό πρόγραμμα. Δεν πρέπει να ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός. Δεν πρέπει να λειτουργήσει αυτός ο Δήμος. Μέσα από τα δεκάδες προβλήματα που έχει, τα οποία εγώ τα εστερνίζομαι πλήρως. Μέσα από μια διάσταση η οποία έγινε το μήνα Μάρτιο, όταν ήμασταν έτοιμοι να κατηγορούμε σε εκλογές. Μέσα από δεκάδες προβλήματα. Δεν είμαι αρνητικός σε τίποτα. Αλλά δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δώσω και να πω ότι αυτό το τεχνικό πρόγραμμα είναι το στίγμα του Δήμου μας. Είναι το στίγμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Και από εκεί και πέρα, αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάσσεται η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να φέρει τις ιδέες, τις απόψεις της και το πρόγραμμά της πλέον ανοιχτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να μην πλατιάσω και σας κουράσω, γιατί εγώ είμαι το 13ο, 14ο τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίζω, θέλω να σας πω το εξής. Ως παράταξη θα το ψηφίσουμε. Έχετε κάθε δικαίωμα να τελειώσετε κάποια πράγματα, αλλά είμαστε εδώ για να δούμε την επόμενη φορά ποια θα είναι η ιδέα, η άποψή σας και η προοπτική για το νεοσύστατο πλέον Δήμο. Ευχαριστώ.